Κατερίνα Καλεντερίδου από τον ιστότοπο pameevro.gr που έχει τις πληροφορίες. Σε ακούμε. Καλησπέρα, Ρίτσα. Έτσι όπως ακριβώς θα είπε, στον δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν καθημερινά σχεδόν οι αλλοίς της Αλεξανδρούπολης με τον πρόεδρο των αλλοίων της πρωτεύουσας του Εύρου, τον κύριο Σαρικά, να καταγγέλει καθημερινές παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων εδώ πέρα στο Θρακικό Πέλαγος. Όπως αναφέρει ο ίδιος, αυτή δεν είναι η μοναδική αιτία που έχει φέρει τους αλλοίς σε ιδιαίτερα δεμένη οικονομική κατάσταση, καθώς και η κλιματική αλλαγή έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Και αυτό γιατί τα φαινόμενα, τα φετινά τουλάχιστον, ήταν πάρα πολύ έντονα στο Θρακικό Πέλαγος, με εκατοντάδες μέδουσες να πλέουν στην παραθαλάσσια αυτή περιοχή, αλλά και στα ανοιχτά του Θρακικού Πελάγους, καθώς επίσης σημειώθηκαν και αυξημένες ποσότητες φυτοπλανκτών. Αυτά και άλλα πολλά συζήτησε ο πρόεδρος των Αλλαίων της Αλεξανδρούπολης και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τον Εύρο. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Όλες τις...